Ωραία. Υπάρχει κάποιος ακόμα που θέλει να τοποθετηθεί? Απλώς σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και στο κλείσιμο της εκδήλωσης, όσοι θέλουν να μιλήσουν. Ναι, να μιλήσουμε. Ναι, ανοίγει το θέμα γιατί θα ήταν τόσο σύμβολο στις αναγκαίες. Γι' αυτό πάνω σε αυτό θα καταλάβω και τους θεσμούς. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Η Σαλαμίνα, ομιλητές και σύντροφοι, μαζί με την Τίτα Κυριά, αντιμετωπίζει ένα επιπλέον πρόβλημα και η Σαλαμίνα ακόμα μεγαλύτερο. Καθότι στις συντολές της νύχτας του Κυριά ένα μεγάλο τμήμα, όπως είπατε, του ψήφισε την αριστερά, για διάφορους λόγους, κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς, να μην ξεχνάμε και τους οικονομικούς, για τις στόχες της ανεργίας και τα λοιπά, μπόρεσε να προσεγγίσει κάποιους ανθρώπους και να κάνει μέσα με την οικονομικραφία που είπατε και με τις σχέσεις με τις γραμμές αποστολής, αυτά που έκανε στην κοινωνική. Στη Σαλαμίνα λοιπόν είχαμε ένα άλλο πρόβλημα, ότι οι συντηρητικούς, ο φίλος ο σύντροφος από τη Σαλαμίνα, ο Γιάννης, είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα του συντηρητισμού. Αυτό βρήκε πιο επίκοα όταν στα αυτιά των ντόπιων, οι οποίοι έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν, ενώ σε άλλες περιοχές δεν συμβαίνει αυτό, συνεχίζουν να δείχνουν μια ανεκτικότητα τουλάχιστον για να μπορούν την στάση απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Το είχαμε δει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν σας είπε ο εκπρόσωπος της Λαρνακίας, ότι έχουμε φέρει το θέμα και εμείς πριν βγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 25 υπογραφές παλαιότερα, το οποίο δεν συζητήθηκε καν. Το απολύσαμε για τη συζήτηση. Το έχει φέρει το ζήτημα και το Δημοτική Παράταξη του ΜΑΤΟΕΚΟ, Λαϊκή Συσπήρωση. Και πέρασε, συζητήθηκε το θέμα και βγήκε στην ψηφοφορία και πήρε το ψήφισμα, θετική ψήφο μόνο από τον εκπρόσωπο του Λαϊκή Συσπήρωση και ένα. Σε σύνολο 32 Δημοτικό Συμβούλιο. Δύο μόνο. Το οποίο είναι σοκαριστικό, διότι σε άλλες περιοχές που τέθηκαν παρόμοιες συστήματα από οποιοδήποτε, είτε από εξάρτητους συνδυασμούς, είτε από το ΚΚΕ, είτε από τις φαντασίες, παράδειγμα Πάτρα, Λιβαδιά, ψηφίστηκε ομόφωνα. Αυτό είναι μια τεράστια διαφορά που συμβαίνει στη Σαλαμίνα και φυσικά όπως δεν είναι και πολύ σωστό. Ούτε στις δικές μας συγκεντρώσεις και εμάς επειδή είμαστε χαρακτηρισμένοι αριστεροί, αυτό δεν μας εννοεί στις εξωστρέφειες, αλλά είναι και για άλλα ζητήματα, γιατί σαν δημοτική κίνηση από εδώ ασχολούμαστε με όλα τα ζητήματα. Και υπάρχει αυτό, ότι μας χαρακτηρίζει, και φυσικά για την εκκλησιακή, όλοι μας και ορισμένα πρόσωπα, ας πούμε, στο κομμένοι και προσωπικά, έτσι όπως εγώ, ο Τέλης ο Καρνές και διάφοροι άλλοι. Δεν το φοβόμαστε αυτό, ξέρουμε ότι δεν έχουν τη δύναμη πλέον να δράσουν. Παρόλο που είδατε τώρα το περιστατικό που έγινε εδώ, δεν ξέρουμε βέβαια αν είναι Σαλαμινιώτες. Δεν είναι Σαλαμινιώτη μου, είναι μεταφερόμενοι. Ναι, μεταφερόμενοι. Τέλος πάντων, έχουν αυτό το φράσο, δηλαδή που στο τετρέπω λόγω τη ανεκτικότητα. Όχι τη ανεκτικότητα τη δικιά μα που ασχολούμαστε με τα θέματα τη ανεκτικότητα όμω του κόσμου. Για να μην πω τη αστυνομία, γιατί η αστυνομία, όπω είπατε, το μάλιστα και αντίθετη τη τάση και υπέρ αυτών πολλέ φορέ. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια. Να είμαστε ενωμένοι. Να είμαστε ενωμένοι όλοι όσοι αναπτύμε με αυτά τα φαινόμενα, είτε προερχόμαστε από την αριστερά, γενικά όπω και από όλο τον δημοκρατικό χώρο. Θα πρέπει να γίνει κλίμα όλου του δημοκρατικού χώρου και των πολιτών ανεξαρτήτως κομμάτων και μάλιστα με τα κόμματα δεν μπορεί να μα συστήσει πλέον. Σε τίποτα σε κανένα. Να είμαστε όμω ενωμένοι όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία κατά αυτών των φαινομένων. Για να μην γίνεται αυτό που έγινε την άλλη φορά, δηλαδή πρόσφατα σα είπα, έχει έρθει ψήφισμα από εμά, έχει έρθει ψήφισμα και από το ΚΚΕ, έχει έρθει ψήφισμα πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ, την όλη ΣΥΡΙΖΑ. Το έβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάλι ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην συζητηθεί, γιατί το έβαλαν σαν επίγον, και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ αυτή τη φορά ψήφισαν να μην συζητηθεί τίποτα. Γιατί το θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά. Ναι, αυτό θα έρθει και το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή το θέλω στο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε. Γιατί όταν το έπαιρνα το φέρουμε αυτή και να ψηφίσουν. Λοιπόν, αυτά θα διαφύξουν. Δηλαδή, εμεί σαν Αθηναγία ψηφίσαμε και του Σουκουβέ και του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι έχουμε τόσε αντιθέσει με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πλέον πολιτικέ, και όμω δεν είπαμε να το αποσπίσουμε. Γιατί είναι διαφασιστικό, γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει κάποτε να πιελοποιηστεί αυτή η δράση τη ψηφιακή αντίληψη. Ένα άλλο θέμα, όπω είπε και ο φίλο του Γεσίου, όπω ο Σουφίλη ο Καρνέση, είναι
το δεύτερο στάδιο. Δηλαδή, το ένα πώς αντιμετωπίζεται η Χρυσή ακόμα σε μια κοινωνική οργάνωση με τις ομάδες τους κτλ. Που εκεί ναι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ελληνική κοινωνική και όσο γίνεται μεγαλύτερη. Και το άλλο θέμα, πώς περνάει στον κόσμο αυτές τις φασιστικές ιδέες, δεν είναι λίγο αυτό. Δηλαδή, αυτό πραγματικά μπορεί να καταπολεμηθεί και μέσω της ελληνικής κοινωνικής. Δηλαδή, μπορεί να γίνει. Δηλαδή, και ο ρόλος των μεγαλύτερων ίσως δεν τον βλέπετε σαν στη δουλειά μας, καθηγητή στο σχολείο, δάσκαλος και αυτά έχουν γίνει. Δηλαδή, σε κάθε γιορτή, 28 Οκτωβρίου, στο Πολυτεχνείο, προσπαθούν οι δάσκαλοι να βάλουν μηνύματα αντιφασιστικά και πάλι να αντιδράσει από συλλόγου του Μανέα του Κρεμόνου και του Νίσου που διέκρινε τεχνικά προ τη Χρυσή και τον Φασισμό. Με αντιδράσει και το κάνουν σε μια κοινωνία που είναι σε πολλά δίκαιη. Δηλαδή, υπάρχει αυτό ο ρόλο. Δεν πρέπει να τον ξεχνάμε γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την εκδήλωση που κάνατε στο νησί μας, που το έχει ανάγκη αυτό. Γιατί όπως βλέπετε, είμαστε πολλές φορές νιώθουμε σαν το Ρινόκερο του Ιονέσκο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι γίνονται όλοι οι Ρινόκεροι. Ας πούμε, γύρω μας και λέμε πράγματα, αλλά δεν είμαστε φυσιολογικοί, ας πούμε εμείς. Έτσι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί μιλάμε, δηλαδή μιλάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με διαφόρους. Δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουν τη Χρυσή Αυγή, γιατί θα πρέπει να κατανοήσουν τη Χρυσή Αυγή. Και απαντάνε τελείως τέρα. Άλλοι λένε, μα αυτοί έχουν ποσοστά μεγάλα, εσείς πόσο έχεις. Τι πότε θα δεν έχεις, τι έχει σημασία. Λέω και 60% να πάρει την αρχή κυβέρνηση, εγώ τα ίδια δεν τα λέω. Απ' τη φυλακή βέβαια, έτσι. Δεν τα λέω τα ίδια, αυτές οι περιπτώσεις, θα πρέπει να το πόσο είναι. Δηλαδή, αν γίνουν 10 κατά κάθε το μου δώσετε τελείως. Δεν είναι θέμα τα ποσοστά. Είναι θέμα τι είναι όχι και πώς έχεις πώς έχεις διαπαιδευτεί και γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτά τα πλαίσια που έχουμε και μέσω των θεσμών της θέσης μας που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ξαναφέρουμε το θέμα. Αύριο που έχουμε μια συζήτηση για άλλο θέμα θα το θέσω και αυτό για την επίθεση που έγινε και ότι πρέπει να σταματήσει πλέον αυτή η ενεργητικότητα που υπάρχει προς την κοινωνική οργάνωση και ελπίζουμε όσο γίνεται το κίνημα να γίνει πιο δυνατό και να τέτοια φαινόμενα και μέσω τη δικαστική οδού, γιατί πραγματικά πρέπει να κλείσει αυτή η υπόθεση. Πρέπει να πιέσουμε και προ αυτή την κατεύθυνση να κλείσει αυτή η υπόθεση, να τελειώσει η δίκη, να καταδικαστεί να βγει εκτό νόμου. Τουλάχιστον να έχουμε ένα νομοθέτημα στα χέρια μα ότι είναι εκτό νόμου. Και πολύ δύσκολα πιστεύω, παρότι οι φασιστικέ ιδέε θα υπάρχουν, διότι πολεμούμε στη συνέχεια, πολύ δύσκολα να κατασκευαστεί εκ νέου αυτή η δυναμική οργάνωση με αυτή τη δομή. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της δίκης θα είναι πολύ θετικό σε αυτή την κατεύθυνση. Ελπίζουμε δηλαδή να δούμε και κάτι άλλο. Τους ευχαριστούμε και με αυτό δηλαδή τι να πω, έτσι. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος σε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.